ασχολείστε πάρα πολύ με το κομμάτι της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις. Θεωρείτε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, μια δίωδο για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να έρθουν νέες θέσεις εργασίας να ανασχεθεί και το brain drain? Αγαπητέ συνάδελφε, επειδή βλέπουμε ότι με τα social media ακόμα και η δημοσιογραφία άλλαξε πολύ, μπορεί κανείς από εδώ να φτιάξει μια εκπομπή που θα απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη ή στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πολλές φορές τα παραδοσιακά επαγγέλματα, αν δεν μετασχηματιστούν, αν δεν προσαρμοστούν, δύσκολα μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο όταν έχουμε αυτές τις νέες μορφές στην ψηφιακή εποχή. Άρα αλλάζουν όλα τα επαγγέλματα. Μπορεί να αλλάξει το πώς ένας μηχανικός σχεδιάζει. Όταν σπούδασα αρχιτεκτονική και έπρεπε να σχεδιάσουμε εδώ σε ένα φύλλο χαρτί ένα σπίτι για να το διορθώσεις, πρέπει να σβήσεις, πρέπει να το επανασχεδιάσεις, να ξαναμετρήσεις, να το φτιάξεις, να φτιάξεις κατόψεις, όψεις, τρισδιάστατα μοντέλα, μακέτες. Και ξαφνικά σήμερα δίνεις μερικές εντολές πολύ πιο απλές, σου βγαίνει τρισδιάστατο ένα κτίριο με πολύ λίγες κινήσεις. Πολλές φορές και με την κίνηση του χεριού μπορεί να σχεδιάσεις ένα αριάκι ή ένα βουνό, οτιδήποτε πάνω στον υπολογιστή. Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν βοηθήσει λοιπόν να γλιτώνεις πολύ χρόνο σχεδιαστικά, να σου φτιάχνουν τα στατιστικά πολύ πιο εύκολα, με πιο αυτοματοποιημένο τρόπο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ανατρέπεται και το επάγγελμα του μηχανικού. Άρα αλλάζουν τα επαγγέλματα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Και ένα από τα θέματα στα οποία έχετε δουλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες είναι η πρόθεση και της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από τεχνολογία. Σωστά. Θεωρείτε ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι εργαλείο για να καλύψει και το χάσμα που υπάρχει και στο κομμάτι των αμοιβών, αλλά και στο κομμάτι της αναγνώρισης της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας? Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε. Υπάρχουν ήδη τα επαγγέλματα του μέλλοντος που πολλοί δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Τα παιδιά που έχουν λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή ακόμα και στο Twitter με πολλούς followers, γιατί έχουν έξυπνες ατάκες, γιατί ανεβάζουν ωραίες φωτογραφίες, γιατί είναι δημοφιλείς σε έναν συγκεκριμένο κύκλο και χώρο, μπορούν πια να ανεβάσουν ένα προϊόν, να ανεβάσουν δηλαδή ένα ημερολόγιο, να βγάλουν μια χαριτωμένη φωτογραφία και όποιος πατήσει πάνω στη φωτογραφία και πάει να αγοράσει το ημερολόγιο αυτό, να στέλνει και ένα ποσοστό επί της τιμής στον άνθρωπο που το διαφήμισε. Αυτό μπορεί να σου βγάζει έναν μισθό πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό. Φορολογείται, υπάρχουν όμως και ζητήματα νομικά και νομοθετικά και φορολογικά που πρέπει να εξετάσουμε, αλλά αυτά είναι νέα επαγγέλματα. Μπορεί κάποιος να έχει ταλέντο, να ανεβάσει ένα βίντεο και να μπορέσει να γίνει γνωστός από το βίντεο αυτό. Μπορεί μια γυναίκα να κατασκευάζει βραχιόλια ή ρούχα με έξυπνο τρόπο, να τα πουλήσει από το σπίτι της ή να τα στέλνει στοχευμένα και μάλιστα φτιάχνοντάς τα και προσαρμόζοντάς τα στη συγκεκριμένη πελάτησα. Και αυτό να μειώσει φυσικά τα κόστη, τους μεσάζοντες και να δημιουργήσει μια εντελώς νέα αγορά και μια νέα επιχειρηματικότητα και για τις νέες κοπέλες, για τους νέους ανθρώπους και για τις γυναίκες που έχουν έτσι μια παραδοσιακή τέχνη. Έχετε πέσει θύμα στοχοποίησης, έχετε πέσει θύμα bullying, είτε ψηφιακό είτε παραδοσιακό? Έχω ακούσει πολλά. Έχω μπλοκάρει κι εγώ λογαριασμούς. Θα σας πω ότι βλέπετε ότι μερικές φορές, όταν είμαστε πολύ στα social media, χάνουμε λίγο την αίσθηση του τι συμβαίνει εκεί έξω. Υπήρξαν λοιπόν φορές που έβλεπα να χαλάει η διάθεσή μου με αυτά που διάβαζα. Όταν άρχισα να εντοπίζω λίγο τα όρια του, ότι είναι 200 άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματικά, έτσι, αν θέλετε, έχουν αυτή την αποστολή επαγγελματικά να στοχοποιούν πολιτικούς οι οποίοι έχουν πιο έντονες απόψεις ή πιο καθαρές απόψεις. Όταν αρχίσεις και εντοπίζεις τα όρια του, σταματάς να πιστεύεις ότι αυτό είναι πολύ, έχει μεγάλη επιρροή ή ότι εκφράζει τον κόσμο. Άρα, έχει σημασία να μπορείς να καταλάβεις τα καινούργια δίκτυα. Έχει όμως τεράστια σημασία να έχουμε το σωστό μείγμα και τη σωστή ισορροπία στο πόσο προοδευτικό πρέπει να είναι κάτι ή συντηρητικό ή αντισυστημικό, στο πόσο θέλουμε να είναι ισχυρή η Ελλάδα και τα σύνορά μας και τα συμφέροντά μας και πόσο θέλουμε να παραδώσουμε εξουσία στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το μείγμα μεταξύ αυτών των δύο ισορροπιών είναι που θα καθορίσει και την επόμενη μέρα. Πώς βλέπετε το πολιτικό διακύβευμα των ευρωεκλογών? Είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουμε μετά από 4 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό για την εγχώρια πολιτική σκηνή? Το ότι ψηφίζουμε μετά από 5 χρόνια, 4-5 χρόνια,
και μάλιστα δημοτικές και περιφερειακές, νομίζω ότι καταρχήν σημαίνει αυξημένη συμμετοχή. Αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι. Περισσότεροι άνθρωποι θα επιλέξουν και θα αποφασίσουν σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάει η χώρα. Από την άλλη, επειδή έχουμε δυστυχώς εμπλακεί σε μια συζήτηση που θεωρώ ότι δεν έχει ηθικό πλαίσιο, είναι συνθηματική, προσπαθεί να παρασύρει τον κόσμο στο να ψηφίσει με το θυμικό για άλλη μια φορά και όχι με την προοπτική, με το δηλαδή πώς μπορούμε να πάμε μπροστά την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο όριμοι και πιστεύω ότι τα νέα τα παιδιά είναι πιο όριμα ακόμα και από κάποιους ανθρώπους που στο καφενείο θα τα ισοπεδώσουν όλα γιατί έχουν κάνει και τις συγκρίσεις με το παρελθόν και θα ψηφίσουν θετικά για το μέλλον. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήσιμοι σε κάθε παράταξη. Εύχομαι λοιπόν η συμμετοχή να οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα και όχι σε κριτική, σε καταγγελτικούς ανθρώπους και δυνάμεις, σε διαλυτικές παρατάξεις. Και σε απόλυτους αριθμούς, πού θα βάλατε τον πήχη για το κόμμα σας? Σε απόλυτους αριθμούς. Κοιτάξτε, επειδή κατέβηκα και το 2014, βλέπω ότι το κλίμα είναι καλύτερο. Θα σας πω λοιπόν ότι πιστεύω ότι ένα διψήφιο ποσοστό θα δείξει ότι επανακάμπτουμε και αυτό θα ήταν καλό για τη χώρα. Δηλαδή, θα ήταν το πιο ηχηρό μήνυμα κατά της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι έχει έναν ολοκληρωτισμό στην αντίληψή του ως προς διαφορετικές πολιτικές.